Σήμερα είναι 9 Νοεμβρίου του 1998. Λέγουμε ευτυχία συμχά. Ευτυχία έψιλον ύψιλον ταφ ύψιλον χ γιώτα αλφα συμχά σίγμα γιώτα μη χ αλφα. Και θα πάρω συνέντευξη από την κυρία Μαρκέλα Πετρακοπούλου. Η συνέντευξη θα γίνει στην Αθήνα, στην Ελλάδα και στα ελληνικά. Γεια σας. Γεια σας. Πώς λέγεστε? Μαρκέλα Πετρακοπούλου. Μη, αλφα, ρο, κάπα, έψιλον, δύο λάμδα, αλφα. Πετρακοπούλου, πι, έψιλον, ταφ, ρο, αλφα, κάπα, όμικρον, πι, όμικρον, ύψιλον, λάμδα, όμικρον, ύψιλον. Ναι, και σιδηρόδρομο. Το όνομά σας, Μαρκέλα, είναι αυτό που χρησιμοποιεί όλος ο κόσμος? Όχι, με φωνάζουν Μαρσέλα. Γιατί σας φωνάζουν Μαρσέλα? Από το γαλλικό Μαρσέλ. Και γιατί το δικό σας όνομα είναι Μαρσέλ και δεν είναι Μαρκέλα? Γιατί, κοίταξε, οι γονείς μου δεν το θέλουν, δεν με φωνάζανε Μαρκέλα. Μαρκέλα είναι το ελληνικό μου όνομα. Το εβραϊκό όνομα μου ήταν Μαρτσέλα. Επειδή στα ελληνικά δεν υπάρχει το τσου, το βάλανε Μαρσέλ, μετά βάλαμε και ένα αλφα εκεί πέρα και το κάναμε Μαρσέλα. Όλος ο κόσμος Μαρσέλα με ξέρει. Αλλά στην ταυτότητα έβρεμε βάλα Μαρκέλα. Πού γεννηθήκατε και πότε γεννηθήκατε? Στην Αθήνα το 1922. Το πατρικό σας επώνυμο ποιο είναι? Σακή. Σίγμα αλφα, δύο κάπα, ήττα περσπωμένη. Μήπως ξέρετε την καταγωγή του επωνύμου σας? Νομίζω, δεν είμαι και σίγουρη βέβαια, ότι αυτή ήταν από τη, ή από την κάτω Σικελία. Υπήρχε κάποια πόλη εκεί, Σιάκα, Σιακή, δεν ξέρω τι, ή από την Πορτογαλία. Μετά φύγανε, πήγανε στο Μιστρά, καταδιωχτήκανε από τους Έλληνες, καταλήξανε τελικά Χαλκίδα Βόλο, όπου και ανέπτυξε Θεσσαλονίκη και ανέπτυξαν εμπόριο πολύ μεγάλο. Τελικά ο πατέρας μου γεννηθεί στη Χαλκίδα. Τον πατέρα σας πώς τον έλεγαν? Σάδα. Σίγμα αλφα, δύο βήτα αλφα. Πότε γεννήθηκε ο πατέρας σας? Αυτό. Πώς το είπανε? Τι επαγγέλλεται ο πατέρας σας? Έμπορος. Τι εμπόριο έκανε? Και είχε ήδη πυρκός και μετά είχε χαλιά και ήδη διπλώσεως. Ήταν γνωστός έμπορος στην Αλκίδα? Πολύ. Πολύ. Πολύ γνωστός έμπορος στην Αθήνα. Πάρα πολύ γνωστός. Πώς λεγόταν το εμπόριό του, το μαγαζί του? Δεν νομίζω ότι είχε κάποια επωνυμία. Δεν νομίζω. Ήταν αδελφή Σακή όταν είχε τα είδη πρικός. Μετά ήταν Σακής και Αλκαλάης. Την μητέρα σας πώς την έλεγαν? Ιουδής, αλλά τη φώναζαν Ίντα. Ήταν Ιταλίδα, από το Μιλάνο. Πότε γεννήθηκε η μητέρα σας? Ούτε αυτό το ξέρω. Ξέρω ότι όταν την πιάσαν οι Γερμανοί ήταν 50 χρονών. Με τον πατέρα σας πώς γνωρίστηκαν? Η μητέρα μου. Ο πατέρας μου ήταν λίγο bon viveur. Είχε γυρίσει όλη την Ευρώπη και τον κόσμο και τα λοιπά. Τελικά κατέληξε στο Μιλάνο, όπου του κάνε ένα συνοικέσιο και πήρε τη μητέρα μου. Έκανε εκεί, γεννήθηκε εκεί ο αδελφός μου και μετά ήρθαν στην Ελλάδα. Πόσα αδέλφια είχατε? Τέσσερα. Είμαστε δύο αγόρια και δύο κοριτσιά. Ήταν ο αδελφός μου ο Ζαχαρίας, μετά ήμουν εγώ, η αδελφή μου η Λίνα, Ραχίλ Λίνα τη φωνάδαμε, και ο τελευταίος ο Μάξ. Μήπως θυμάστε τις δύο τελευταίες διευθύνσεις σας πριν από τον πόλεμο? Ναι, πριν από τον πόλεμο. Κεφαλινίας, στην Κυψέλη πάντα. Πού βρίσκεται η Κυψέλη? Είναι ένα περίχωρο της Αθήνας. Κοντά στη Φωκίωνος Νέγρη. Και η άλλη ήταν Χανίων και Τροσοπούλου γωνία. Εκεί κηρύχτηκε ο πόλεμος, όταν μέναμε Χανίων και Δροσοπούλου γωνία, κηρύχτηκε ο πόλεμος το 40. Μπορείτε να μου περιγράψετε αυτά τα δύο σπίτια? Ναι, το ένα της Κεφαλής ήταν ένα πολύ μεγάλο σπίτι, 7 δωματίων. Πολύ ωραίο σπίτι και τα λοιπά. Αλλά φύγαμε διότι ήταν ψηλά και η μητέρα μου υπέφερε από την καρδιά της και δεν μπορούσε να ανέβει αυτά τα 60 σκαλιά. Και πήγαμε Δροσοπούλου και Χανίων πολύ κοντά, αλλά σε ας πούμε ισόγειο. Ανέβαινες κάποια σκαλιά, αλλά λίγα. Πόσο ετών ήσασταν όταν φύγατε από το πρώτο σπίτι για να πάτε στο δεύτερο? Εγώ πρέπει να ήμουν γύρω στα 16-17. Όταν κηρύχθηκε ο πόλεμος ήταν 18.
Τι αναμνήσεις έχετε από αυτά τα σπίτια? Πολύ καλές. Πάρα πολύ ωραίες. Ωραία παιδικά χρόνια είχα γενικά, γιατί ο πατέρας μου ήταν μάλλον εύφορος. Εγώ πήγα σε ιδιωτικά σχολεία, πήγα στις καλόγριες στη εσωτερική, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Μετά πήγα στην Κάζα Ιτάλια, μετά πήγα πάλι στις καλόγριες της Γαλλίδης, στη Σεν Ζωζέφ και εκεί. Πέρασα, γενικά τα παιδικά μου χρόνια ήταν πολύ καλά. Πώς κυλούσε μία μέρα στο σπίτι σας? Κοίταξε, στο πρωί πήγαινα σχολείο, τα απόγευμα μελετούσα. Πολύ έξω δεν βγαίναμε τότε. Βέβαια, όταν έγινε κοπελίτσα πια, πηγαίναμε κάποια φορά στα σινεμά, κανένα θέατρο, αλλά όχι πολύ συχνά. Αν σας ζητούσα να μου δώσετε μία μυρωδιά από αυτά τα δύο σπίτια, τι θα μου λέγατε? Αυτό της Κεφαλινής ήταν καταπληκτικό σπίτι, ήταν πολύ ωραίο σπίτι. Πολύ ωραίο σπίτι. Και της Κεφαλινής ήταν, και της Δροσοπούλου ήταν. Ωραία σπίτια, μεγάλα σπίτια, ξέρεις, τα παλιά, τα ψιλοτάβανα, με μεγάλα δωμάτια. Ωραία σπίτια γενικά. Δεν ήταν σαν τα κλουβιά τα τωρινά, ας πούμε. Εκτός από τα άμεσα μέλη της οικογένειάς σας, δηλαδή εσείς, οι γονείς σας και τα αδέλφια σας. Ήταν ο πατέρας μου, η μητέρα μου, εμείς τα τέσσερα παιδιά, η δασκάλα μου, η αδελφή της και η υπηρέτρια. Πώς την έλεγαν τη δασκάλα σας? Τη δασκάλα μου τη λέγανε Παρασκευούλα. Εμείς τη φωνάζαμε Μίσα, από το Μίσο στο αγγλικό, την αδελφή της Βάσο και θυμάμαι μια υπηρέτρια Αγγέλα. Τώρα από εκεί και πέρα ήρθαν κι άλλες βέβαια. Η δασκάλα σας τι μαθήματα σας έκανε? Αυτή ήταν δασκάλα στην Ιωνία Κύπρια. Ήταν στην Ιόνιο. Και την πήρε η μητέρα μου από εκεί. Βασικά δεν μας, μπορώ να πω ότι μας έκανε μαθήματα. Μας φύλαγε, μας πήγαινε περίπατο, μας έπλαινε, μας τάιζε κτλ. Μας έκανε για κάποια ελληνικά, εν πάση περιπτώσει. Τι άλλες αναμνήσεις έχετε από τα παιδικά σας χρόνια? Καλές αναμνήσεις, ωραίες. Σα πέρασα πολύ καλά τα παιδικά μου χρόνια και εσωτερική στις Καλόγριες. Μ' άρεσε, ήμουν πολύ ήσυχη στο σπίτι, αλλά πολύ άταχτη στο σχολείο. Εσωτερική στις Καλόγριες, σε ποια ηλικία πήγατε? Πήγα 8 με 10, δύο χρόνια. Μετά πήγα στην Κάζα Ιτάλια. Έκατσα εκεί μέχρι την τρίτη γυμνασίου. Μετά πήγα στη Σεν Ζωζέφ. Εκεί πήγα ημιοικότροφος. Έφευγα το βράδυ, έτρωγα μέσα, έφευγα το βράδυ. Και μετά από τη Σεν Ζωζέφ πήγα στη Γαλλική Ακαδημία. Στην κατοχή πια και στην κατοχή τελείωσα. Μήπως θυμάστε πού βρισκόντουσαν αυτές οι σχολές? Ναι, βέβαια. Οι Καλόγριες, οι Ιταλίδες ήταν εδώ στην Κυψέλη, Παξών και Κυψέλης γωνία. Η Κάζα Ιτάλια ήταν απέναντι από το Πολυτεχνείο, στην Πατησίων. Η Σεν Ζωζέφ στη Χαριλάου Τρικούπη και η Γαλλική Ακαδημία στη Σίνα. Στα διάφορα σχολεία που πήγατε, θυμάστε να υπήρχαν αντισημιτικά συμβάντα? Όχι, ποτέ. Παρόλο ότι εγώ ήμουν από μικρή και ήμουν σε καθολικά περιβάλλοντα, κύριε, δεν θυμάμαι ποτέ να είχα τέτοιο πρόβλημα, ας πούμε. Δεν είχα πρόβλημα τέτοιο. Αισθανόσασταν διαφορετικοί από τα άλλα παιδιά? Όχι, ποτέ. Ποτέ. Με αγαπούσανε πολύ και τα αγαπούσα πολύ και οι Καλόγριες με αγαπούσανε. Όχι, δεν είχα πρόβλημα τέτοιο, ας πούμε. Ρατσιστικό πρόβλημα δεν είχα ποτέ. Θυμάστε ονόματα από συμμαθητές σας, συμμαθήτριες? Κοίταξε, πολλά ονόματα θυμάμαι από την Κάζα Ιτάλια. Είχα και πολλούς Εβραίους εκεί. Μήπως μπορείτε να μας τα πείτε? Είχα τη Μέρη τη Σούση, τη Μέρη την Καζές, τον Αλμπέρτο το Γκάμπριελ, τον Βικτόρ Ντεντετολέντο και μετά άλλες Ελληνίδες, ας πούμε. Τη Λόρα τη Βελέντσα, τη Στέλλα την Κορέ. Αλλά είχαμε πολλούς Εβραίους. Στην Κάζα την Ιτάλια υπήρχαν πολλοί Εβραίοι. Γιατί υπήρχαν στην Κάζα την Ιτάλια? Δεν ξέρω, το συνηθίζανε τότε οι Εβραίοι να στέλνουν τα παιδιά τους στην Ιταλική σχολή. Δεν ξέρω γιατί. Υπήρχανε. Τι απέγιναν αυτοί οι συμμαθητές σας? Κοίταξε να δεις. Ο Βίκτορο Ντετολέντο, επειδή ήταν Ιταλοί υπήκοοι, με την κήρυξη του πολέμου θεωρήθηκαν ανεπιθύμητοι και φύγανε. Τους διώξανε οι Έλληνες. Η Σούση, η Μέρη, από ό,τι έμαθα δηλαδή, και το έμαθα τώρα τελευταία. Παντρεύτηκε ένα Σαρφατή και έφυγε στη Βραζιλία. Η Μέρη Καζές κατάφερε και πήγε στο Ισραήλ με τον άντρα της, ο οποίος ήταν αρχιτέκτον. Ο Γκάμπριελ, η Γκάμπριελ μάλλον, είχαν νοικιάσει ένα καίκι για να φύγουν στην Αίγυπτο, τους πιάσαν όμως, τους προδώσαν και τους σκότωσαν. Για τους άλλους δεν ξέρω τίποτα. Τι αναμνήσεις έχετε από τα σχολικά σας χρόνια? Πολύ ωραία. Ωραίες αναμνήσεις. Πέρασα πολύ ωραία σχολικά χρόνια,
ξέρεις, ήμουνα λίγο άταχτη, λίγο φασαριόζα, παρόλο που στο σπίτι μου ήμουνα πολύ ήσυχη. Γενικά πέρασα ωραία. Μετά το σχολείο είχατε άλλους, είχατε ακαδημαϊκούς στόχους, θέλατε να σπουδάσετε? Ήθελα να σπουδάσω, να συνεχίσω τα γαλλικά μου, αλλά κηρύχθηκε ο πόλεμος και ήταν αδύνατο πια να φύγω. Στο σπίτι σας τώρα, αν μπορούσατε να μου δώσετε μία εικόνα της μητέρας σας, ποια θα ήταν? Κοίταξε, η μητέρα μου ήταν λίγο αυστηρών αρχών. Ήταν πιο σκληρή από τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου ήταν πολύ μαλακός άνθρωπος. Η μητέρα μου ήταν λιγάκι πιο συντηρητική, πιο σκληρή. Οργανωμένο σπίτι πολύ, ξέρεις, στην ώρα να φάμε, στην ώρα να μελετήσουμε, στην ώρα να κοιμηθούμε. Όλα ήταν με το ρολόι, ίσως γι' αυτό και εγώ μετά έγινα λαλούμ από αντίδραση. Και από τον πατέρα σας τι αναμνήσεις έχετε? Ο πατέρας μου πολύ γλυκός άνθρωπος. Έχω και μια φωτογραφία να δεις, και πολύ πράος. Με ποιους από τα μέλη της οικογένειάς σας είχατε καλύτερες σχέσεις? Βασικά με όλους, αλλά πολλή αδυναμία είχα στον τελευταίο, τον Μάξ. Γιατί του είχατε πολλή αδυναμία? Δεν ξέρω, ίσως ήταν ο μικρότερος γι' αυτό. Και πολύ καλό παιδί. Και με την αδερφή μου μετά χαθήκαμε. Πιάσανε οι Γερμανοί. Την αδερφή μου την είδα μετά, πήγα και στο Ισραήλ πολλές φορές. Ήρθε αυτή, είχε λατρεία με την Ελλάδα η αδερφή μου. Ερχόταν 2-3 φορές το χρόνο από το Ισραήλ. Ποιες γλώσσες μιλούσατε στο σπίτι σας? Βασικά ελληνικά. Η μητέρα μου βέβαια δεν τα πολύ ήξερε, τα μίλαγε πολύ στραβά. Η μητέρα μου μιλούσε και ισπανικά με την αδερφή της. Μία αδερφή η οποία ήταν στο Μιλάνο και το 36 ήρθε και αυτή εδώ. Πώς λεγόταν η αδερφή της? Ειρενή Φόρτη. Ο Φόρτης ήταν και αυτός Βολιώτης, νομίζω, αλλά είχε κατασταθεί στο Μιλάνο. Και έμεναν μαζί σας? Όχι, όχι, όχι. Αυτοί μένανε επί της Πατησίων. Κοντά όμως. Κοντά. Η μαμά μου με αυτήν μιλούσαν ισπανικά. Ο πατέρας μου δεν ήξερε ισπανικά. Όταν λέτε ισπανικά, εννοείτε ισπανοεβραϊκά? Ναι, αυτά. Που μιλάει στη Θεσσαλονίκη. Θυμάστε εκφράσεις της μητέρας σας στα ισπανοεβραϊκά? Κοίταξε. Καλά, το Σινιόρ Ντελμούντο το έλεγε και το έχω μάθει κι εγώ. Όλες μου οι φίλες το λένε. Αμανιάνα. Δηλαδή, όταν τη λέγαμε καμιά φορά και ήθελε να πει. Το λέμε κι εμείς δηλαδή. Μου λέει, ξέρω εγώ, αύριο. Δηλαδή, δεν θα γίνει ποτέ. Το έλεγε ισπανικά. Έλεγε κάποιες λέξεις εκεί πέρα. Εγώ τα καταλάβαινα, αλλά δεν τα μιλούσα. Στο σπίτι σας γιορτάζατε τις εβραϊκές γιορτές? Ναι, πάντα, τις γιορτάζαμε. Χωρίς ιδιαίτερο φανατισμό, αλλά τις γιορτάζαμε. Τι θυμάστε από αυτές τις γιορτές? Κοίταξε να δεις, τι να θυμάμαι. Πάντα ξέρω ότι κάναμε διπλές γιορτές. Δηλαδή, κάναμε Χριστούγεννα πάντα, διότι ήταν οι πυρέτες, ήταν η δασκάλα μου, οι αδελφοί της, ήταν χριστιανές. Τα δώρα μας τα έκανε πρωτοχρονιά ο πατέρας μου. Τα Χριστούγεννα δηλαδή, αν και Εβραίοι, τα γιορτάζαμε. Το Πάσχα, γιορτάζαμε το δικό μας Πάσχα, γιορτάζαμε και το ελληνικό Πάσχα. Βάφαμε και αυγά κόκκινα, ας πούμε. Κάναμε και τα χαμινάδος. Τα χαμινάδος τι είναι? Είναι τα εβραϊκά αυτά που τα βράζουν με κρεμμύδια, με καφέ, με λάδι, με αυτά, σε πολύ ζύγανη φωτιά. Είναι τα εβραϊκά αυγά. Αλλά κάναμε και κόκκινα, επειδή είχαμε προσωπικό, πώς το λένε, χριστιανικό. Και πάντα τα γιορτάζονται. Σου είπα, ο πατέρας μου δεν ήταν φανατικός, δηλαδή έτσι σαχλά, ας πούμε, εβραίος. Δηλαδή, στη συναγωγή πηγαίνετε? Όχι, όχι, όχι. Ούτε ήξερα πού είναι. Ούτε ήξερα πού είναι. Εγώ την έμαθα στη συναγωγή όταν μαντρέθηκε και ο γιος μου. Τότε, 93. Δεν ήξερα ούτε πού είναι. Δεν έχω πάει. Ούτε η μητέρα μου όμως πήγαινε. Τον πατέρα μου θυμάμαι πού και πού σε κανένα Κιπούρ, αυτή τη μεγάλη τη νηστεία. Εγώ ποτέ δεν υπήρχε θέμα, δηλαδή, να πάω. Δεν το συζητούσαμε. Δεν ξέρω γιατί. Δεν το συνηθίζανε πριν τον πόλεμο οι γυναίκες να πηγαίνουν στη συναγωγή. Αυτό έγινε με τα πολεμικά. Τι άλλο θυμάστε από τις εβραϊκές γιορτές? Όχι πολλές. Αυτές θυμάμαι. Το Κιπούρ. Παραδείγματος χάρη, στο Κιπούρ τι κάνατε? Το Κιπούρ, ας πούμε, ήταν η μεγάλη νηστεία. Δεν τρώγαμε. Ο πατέρας μου ήταν τόσο λογικός άνθρωπος που θυμάμαι στην κατοχή. Είχε πει ότι φέτος δεν θα κάνουμε Κιπούρ, διότι υπάρχει πείνα στον κόσμο. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα να νηστεύουμε όταν ο κόσμος πεινάει. Εγώ όμως, σαν αντίδραση, είπα ότι φέτος θα κάνω. Ενώ κάθε χρόνο γκρίνιαζα και δεν ήθελα να κάνω.
Και είπε, πατέρα μου, σήμερα θα κάνεις, εγώ δεν θα πάω στη φυλακή, δεν σε σκοτώσω. Τι άλλο κάνατε στο Κιπούρ? Τίποτα, αυτό. Τρώγαμε την παραμονή πολύ νωρίς. Μετά όλη την ημέρα δεν τρώγαμε τίποτα και πάλι το βράδυ πάλι νωρίς, με πολύ ωραία φαγιά, με κάτι παραδοσιακά, κάτι ένα μήλο, ξέρω εγώ τι, με αμύγδαλο, κάτι σούπα, κάτι μου πες, κάτι, δεν θυμάμαι τώρα και ακριβώς. Πάντως γινόταν κάποια γιορτή. Θυμάστε άλλα εβραϊκά φαγητά που να έφτιαχνε η μητέρα σας? Κοίταξε να δεις, η μητέρα μου έκανε ωραία κουζίνα, γιατί ήταν επηρεασμένη και από την εβραϊκή κουζίνα, αλλά και από τη γαλλική κουζίνα και την ιταλική, επειδή είχε ζήσει έξω. Κατάλαβες, έκανε κάποια φαγιά. Θυμάμαι ότι τα ρεβίθια με το σπανάκι Φερρυππίνη ήταν ένα εβραϊκό φαγιό που το είχα πει εδώ πέρα στις φίλες μου, δεν το ξέρανε. Ιδιαίτερα φαγιά εβραϊκά δεν θυμάμαι. Βέβαια, κοίταξε ο πατέρας μου. Στο σπίτι μου δεν τρώγαμε χοιρινό, όχι όμως από φανατισμό. Ο πατέρας μου μας επέτρεπε να τρώμε και ζαμπόν και μορταντέλα. Αυτός δεν το είχε συνηθίσει και δεν μπορούσε να το φάει. Εμείς όμως τρώγαμε τα παιδιά. Στο Σαμπάτο τηρούσατε? Κοίτανε, θυμάμαι ότι Παρασκευές η μητέρα μου έβγαζε όλα τα επιπλέξη και έκανε καθαριότητα Παρασκευή. Το Σάββατο όχι όμως έτσι ιστερικά, δηλαδή να μην βγάλουμε φωτιές, να μην αναβούμε φώτα, να μην βάζουμε ραδιόφωνο, όχι. Όχι. Κανονικά. Οι φίλοι σας ήταν Εβραίοι ή ήταν και Χριστιανοί? Κύριε, οι δικοί μου ήταν όλοι Χριστιανοί. Εγώ δεν είχα Εβραίους φίλους. Δεν ξέρω γιατί. Τον γονιό σας οι φίλοι? Οι γονείς μου είχαν, η μητέρα μου είχε κάποιους Εβραίες φίλες, παίζανε πιτάκλι, αλλά και ο πατέρας μου πολλούς χριστιανούς φίλους. Μήπως θυμάστε τους φίλους των γονιών σας ονόματα? Τι να σου πω, θυμάμαι μια μπεραχά που είχε η πιτέρα μου, τις άλλες δεν τις ξέρω, ούτε του πατέρα μου. Με τους απορταίους είχε πολύ, ήταν και κάπως συγγενείς, γιατί ο αδελφός του είχε πάρει κόλλη σαπόρτα, ο Ιωνάς, ο αδελφός του πατέρα μου. Με αυτούς είχανε πολύ. Αυτή ήταν Γερμανίδα η γυναίκα του Σαπόρτα, του Ζακ. Με αυτούς ήταν κολλητοί σχεδόν. Τι απέγινε αυτή η οικογένεια? Η κόρη νομίζω ότι ζει στο Θεσσαλονίκη, η Ρουθ. Οι γονείς, δεν ξέρω, τους πιάσανε και ήταν Κερκύρας, είχαν μια βίλα. Και αυτοί εδώ στην Κυψέλη μένανε. Ήταν της μόδας τότε η Κυψέλη. Ως προς το θρήσκευμα, τι θεωρούσατε εσείς τον εαυτό σας? Πριν τον πόλεμο. Και βασικά, το θεωρούσα Εβραίο, αλλά δεν ήμουν φανατική ποτέ. Παρόλο ότι έζησα και σε πολύ καθολικά περιβάλλοντα και είχα επηρεαστεί, βασικά δεν είχα πολλά νταραβέρια με θρησκείες. Δεν ήμουν φανατική. Ούτε μπορώ να πω ότι έδωσα και καμιά ιδιαίτερη αγωγή στα παιδιά μου. Με τους γονείς σας συζητούσατε πάνω σε θέματα εβραϊσμού? Όχι πολλά πράγματα. Ο πατέρας μου ήταν, σου είπα, ανοιχτό μυαλό. Θυμάμαι ότι στο σχολείο, στην Γκάζα την Ιταλία, κάναμε θρησκευτικά. Αλλά οι αλλόθρησκοι είχαν το δικαίωμα να μην παρακολουθήσουν τα θρησκευτικά. Και όταν πήγα τον έλεγχο και είδε Παύλα στα θρησκευτικά, μου λέει: Γιατί εδώ, Παύλα? Λέω: Εγώ δεν κάνω. Γιατί μου λέει: Δεν κάνεις? Λέω: Γιατί είμαι Εβραία. Εβραία μπορεί να είσαι, αλλά αυτό δεν σε εμποδίζει να μάθεις και τις άλλες θρησκείες. Και τέλος βαθμό. Θέλω να πω ότι δεν είναι φανατικός σε αυτά τα θέματα. Γι' αυτό δεν ένιωσα. Δεν μπορώ να πω ότι ένιωσα ποτέ μειονεκτικά με τις άλλες μου φίλες. Ποτέ. Και αυτές έτσι με αγαπούσαν πάρα πολύ. Δεν είχα πρόβλημα. Εκτός από το σχολείο, μου είπατε ότι πηγαίνατε στον κινηματογράφο. Ναι. Σε ποιο κινηματογράφο πηγαίνατε? Στο Ρεξ κυρίως τότε, θυμάμαι. Πού βρισκόταν αυτός ο κινηματογράφος? Στο Ρεξ, εκεί και τώρα, το Σκατοπούλιο. Εκεί βρισκόταν. Στην Πανεπιστημίου. Εκεί βρισκόταν το Ρεξ. Είχατε κάποια αγαπημένα σας έργα, θυμάστε από εκείνη την εποχή? Καλά, κοίταξε, τότε όλα τα έβλεπα. Κάτι με την Ντέβις, κάτι η Ρόλ Φλίν, κάτι η Ρόμπερτ Τέιλορ. Ξέρεις τότε αυτές, εσύ δεν ήσουν ούτε στη μνήμη της μάνας σου. Αυτά είναι παλιά, τον καιρό της λάσπης. Στο θέατρο πηγαίνατε? Πήγαινε και σε κανένα δύο θέατρα. Πάλι στο Ρεξ, ήταν η Κοτοπούλη τότε εκεί και θυμάμαι το Χόρν νεαρό. Πήγαιναμε και στην κατοχή σε κάτι επιθεωρήσεις, μπράβο κολονέλο, ξέρεις, που
κοροϊδεύαμε τους Ιταλούς και τα λοιπά. Κάτι τέτοιο με τις Καλουτά. Με αυτές τις παλιές τότε. Ήταν της δικιάς μου ηλικίας. Τι άλλο κάνατε πριν τον πόλεμο? Πριν? Τίποτα, διάβαζα πολύ. Έβγαινα έξω, βόλτα στο πάρκο. Αυτή ήταν η διασκέδαση. Το πάρκο που είναι τώρα, ήταν και τότε. Για ποιο πεδίο πάρκο του Άρεως το λέγανε. Τότε το λέγανε πεδίο του Άρεως. Υπήρχε από τότε αυτό το. Βγαίναμε βόλτα, ας πούμε. Δεν είχαμε πολλές. Κανένα πάρτι που και που, μεταξύ μας, τα παιδιά. Τίποτα το ιδιαίτερο. Αυτά που υπάρχουν τώρα, κάτι κλαμπ, κάτι, δεν υπήρχαν τότε. Πόσο ετών ήσασταν λίγο πριν την έναρξη του πολέμου? Κοίταξε να δεις, όταν κηρύχθηκε ο πόλεμος τον Οκτώβριο του 40, εγώ ήμουνα 18 χρόνων, δεν τα είχα κλείσει ακόμα, δηλαδή θα τα κλείσω τον Νοέμβριο. Τι αισθανθήκατε την πρώτη μέρα, αυτή την πρώτη μέρα που κηρύχθηκε ο πόλεμος? Κοίταξε, πραγματικά νιώσαμε έτσι πολύ περίεργα. Ήτανε 5 η ώρα το πρωί όταν ακούσαμε τις σιρήνες. Και βγήκαμε στον δρόμο να δούμε, λέει πόλεμος, 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 πολύ μας κόστησε τότε. Ήταν για μας πρωτάκουστο. Κατάλαβες, θυμάμαι ότι είχα πολλούς συμμαθητές εγώ Ιταλούς, γιατί πήγαινα στην Ιταλική σχολή, οι οποίοι είχαν έρθει εδώ σαν αξιωματικοί. Και οι άνθρωποι είχαν όλη την καλή διάθεση. Και τα πατέρες μου δεν ήθελαν να κάνω παρέα πια με αυτούς, κατάλαβες. Ήταν πολύ Έλληνας ο πατέρας μου. Πριν κηρυχθεί ο πόλεμος, πριν αυτή την ημέρα, δεν είχατε άλλες κρούσεις ότι κάτι θα γίνει? Κοίταξε, ότι... όλο κάτι γράφανε οι εφημερίδες, όλο κάτι λέγανε τα ραδιόφωνα, αλλά κανείς δεν το πίστευε. Ήταν πολύ ξαφνικό αυτό το... Δευτέρα ήταν, θυμάμαι, 28 Οκτωβρίου, 5 ώρα το πρωί. Χτυπήσαν οι σιρήνες και όλος ο κόσμος βγήκε στους δρόμους. Ήταν πολύ ξαφνικό. Και ίσως επειδή δεν το περιμένανε, γι' αυτό υπήρξε και αυτό το έπος, το λιβωνικό. Πήγανε όλοι με πολύ χαρά. Για το Χίτλερ, τι μαθαίνατε μέχρι τότε? Κοίταξε να δεις, για το Χίτλερ μαθαίναμε ότι ήταν ένας σχιζοφρενής. Ποτέ όμως δεν έγινε συνείδηση, κυρίως τους δικούς μου. Μάθαμε τα πρώτα κρούσματα της Θεσσαλονίκης και πάλι δεν τα πολύ πιστεύαμε, γιατί κανένας δεν έτυχε να πει και να μας τα διηγηθεί. Ξέρεις ότι κάνουν αυτά και αυτά και αυτά και αυτά. Γι' αυτό και δεν φύγαμε. Κατάλαβες, αλλιώς θα είχαμε φύγει. Θυμάμαι ότι οι γνωστοί μας λέγανε να φύγουμε, πάμε στην Αίγυπτο. Αλλά η μητέρα μου έλεγε, όχι, αυτά είναι κουταμάρες, δεν γίνονται αυτά, δεν γίνονται αυτά. Και τελικά την πατήσανε, βέβαια. Άλλαξε η ζωή σας από εκείνη την ημέρα? Ναι, καλά, βέβαια. Άραδι μου. Άλλαξε πάρα πολύ. Γιατί καταρχήν, όταν αρχίσανε και εδώ τα πρώτα... οι πρώτες κρούσεις των Γερμανών, τσικωθήκαμε, φύγαμε. Εγώ εντωμεταξύ παντρεύτηκα το 43, χριστιανό. Πριν φτάσουμε στο 43, στην Ιταλική κατοχή, θα ήθελα να μου πείτε τι αναμνήσεις έχετε. Δεν μπορώ να πω ότι είχαμε τίποτα το ιδιαίτερο, ας πούμε. Όχι. Ζούσαμε αρκετά ελεύθερα. Δεν μπορώ να πω ψέματα. Γι' αυτό και δεν πήγε το μυαλό μας, κατάλαβες. Οι Ιταλοί σας ενοχλούσαν? Όχι. Όχι ιδιαίτερα. Όχι ιδιαίτερα. Μου είπατε ότι είχατε πολλούς συμμαθητές. Ναι, είχα συμμαθητές, οι οποίοι ήρθαν εδώ εξωματικοί. Και με αυτούς τι σχέσεις είχατε στη συνέχεια? Είχαν 2-3 να μας ζουν στο σπίτι, αλλά μετά ο πατέρας μου είπε ότι δεν θέλω να ξανάρθουν. Σημαία με τον Γκαλέτη, καταρχήν τον Ροντόλφο τον Γκαλέτη, τους άλλους δεν τους θυμάμαι. Και κόψανε λιγάκι, ξέρεις, γιατί τώρα σε κατοχή να μπαίνουν μέσα στο σπίτι. Αξιωματικοί Ιταλοί ήταν λίγο για τους άλλους, λίγο σόλικο. Ο πατέρας σας συνέχισε να εργάζεται μέχρι το 1943. Ναι, ναι, βέβαια. Το είχε το μαγαζί του στη Μαθηναίδος. Σακής και Αλκαλάιτ, βέβαια το είχε. Και πήγαινε και ο άντρας μου εκεί κάποτε. Παρόλο ήταν υπάλληλος εθνικής ο άντρας μου. Τον άντρα σας πού το γνωρίσατε? Απέναντι καθόντουσα. Είχε πεθάνει η μάνα του και ο πατέρας του και καθόντουσα απέναντι. Πώς λεγόταν ο άντρας σας? Πετρακόπουλος, Περικλής. Πόσο χρονών ήταν όταν το γνωρίσατε? 21, 22. Ήσασταν συνομιλικοί? Ναι, σχεδόν ένα χρόνο διαφορά έχουμε. Και πώς ξεκίνησε η σχέση σας? Έτσι, από... καθόντουσα, επειδή είχαν πεθάνει οι γονείς του, είχε έρθει μια θεία τους να κάτσει μαζί, η οποία συνδέθηκε κάπως με τη μητέρα μου, έτσι απέναντι μέναμε, και με παρακάλεσε, εγώ είχα τελειώσει την Ακαδημία, να κάνω λίγα γαλλικά,
του άντρα μου για να δώσει εξετάσεις στην αισθητική. Και έτσι έρχεσαι με τον Ταραβέρη. Έτσι έκανα πολύ παρέα με τους κουνιάδες μου. Ήταν η συντροφιά μου, η παρέα μου, ας πούμε. Κάναμε συντροφιά, κάναμε πάρτι, κάναμε αυτό και έτσι γνωρίστηκα, ας πούμε. Οι γονείς σας τι έλεγαν για αυτή τη σχέση που είχατε? Κοίταξε, όταν τους είπε ότι θέλει να με παντρευτεί, η μητέρα μου έφερε κάποιες αντιρρήσεις. Και ο πατέρας μου έφερε βασικά, και όχι τόσο για αυτόν, όσο για τους συγγενείς. Κανένας δεν ήρθε στο γάμο μου, μόνο η αδερφή της μητέρας μου ήρθε. Για ποιους συγγενείς μιλάτε, για τους δικούς σας συγγενείς? Για τους δικούς μου, ναι. Για τους δικούς μου, τους Εβραίους. Κανένας δεν ήρθε τότε. Ήμουνα το απολωλός πρόβατο, εγώ, τότε. Άλλο τι έγινε μετά. Παρ' όλα αυτά όμως οι γονείς σας το δέχτηκαν. Κοίταξε, ο πατέρας μου, ναι, ναι, το δέχτηκε και εγώ αυτίστηκα, ξέρεις. Στον Αγιώλη της Κυψέλης. Πότε βαφτιστήκατε? Το 43. Βαφτίστηκα, παντρεύτηκα Απρίλιο, ας πούμε, μία εβδομάδα πριν βαφτίστηκα. Τι Αλλά έπρεπε να δηλώσω στους Γερμανούς ότι έχω κάνει μεικτό γάμο. Αλλά δεν τον δήλωσα, γιατί φοβήθηκα. Θυμάστε πώς λεγόταν ο παπάς που σας βάφτισε? Ναι, ήταν ο πάτερ Πορφύριος, που έχει πεθάνει ο καημένος. Τι αισθανθήκατε τη μέρα που βαφτιστήκατε? Τι? Τι αισθανθήκατε την ημέρα που βαφτιστήκατε? Τίποτα. Τι σήμαινε για εσάς το ότι πηγαίνατε να βαφτιστείτε? Ήταν λιγάκι, να σου πω, λιγάκι σόλικο, να μπω μέσα στην κολυμπήτρα. Και την, μου λέει και ο παπάς μετά, θα έρθεις την άλλη Κυριακή να μεταλάβεις. Εγώ σαν βόδι πήγα. Και μόλις τελείωσε, γιατί κοίταξε, συνήθιζα να πηγαίνω σε εκκλησίες, επειδή σου λέω σε όλα μου τα παιδικά χρόνια και δασκάλα μου τα χριστιανή και σε καθολικά περιβάλλοντα, ήξερα βασικά. Και μόλις τελείωσε η λειτουργία, πήγαν ο κόσμος να μεταλάβει. Και ξεκίνησα κι εγώ να πάω, και οπότε σηκώθηκε ο παπάς και λέει: πρώτα είναι ο Φώτιστος, καταλαβαίνεις τι έγινε. Το ρεζιλίκι με, δεν ξαναπήγα, τελείωσε, ήταν και η τελευταία φορά. Σας έδωσαν κάποιο άλλο όνομα? Ναι. Μαρκέλα μου το αφήσανε, γιατί υπάρχει, και Ειρήνη. Το χρησιμοποίησατε ποτέ αυτό το όνομα? Το Ειρήνη, όχι. Με γιορτάζουν καμιά φορά οι συγγενείς μου, έτσι, για να έρχονται να κάνουμε πλάκα, αλλά δεν με φανάζει κανείς Ειρήνη. Μάλιστα, έχω και κάποιο πρόβλημα, γιατί κάποια παιδιά μου είναι του Περικλή και της Μαρκέλας, άλλα παιδιά μου είναι του Περικλή και της Ειρήνης, και πρέπει να πάμε να διορθώσω αυτά τα πράγματα στο ληξιαρχείο. Οι γονείς σας πώς αισθάνθηκαν εκείνη την ημέρα? Κοίταξε, δεν ήρθανε βέβαια στα βαφτίσια. Αλλά θυμάμαι ότι η μητέρα μου μας έκανε τραπέζι μετά την αδελφή της πεθεράς μου, η οποία ήταν και νονά μου. Δεν μπορώ να πω ότι δεν δείξανε τίποτα. Μπορεί να πειραχτήκαν, αλλά δεν δείξανε βασικά τίποτα. Εδώ θα σταματήσουμε και θα συνεχίσουμε στην επόμενη κασέτα. Μάλιστα. Είχαμε μείνει στο σημείο που μας αφηγόσασταν ότι σας βαφτίσανε, ναι, και ότι μετά τη βάφτιση συναντηθήκατε όλοι στο σπίτι της μητέρας σας. Ναι. Ο γάμος πότε έγινε με το σημείο? Μετά ένα μήνα. Μετά ένα μήνα παντρευτήκαμε πάλι στον Αγιώργη. Πάλι ο πάτερ Πορτιφύριος ήταν ο παπάς. Στο γάμο αυτό ήρθαν οι συγγενείς σας? Μόνο η αδελφή της μητέρας μου, κανένας άλλος. Πώς λεγόταν, είπαμε, η αδελφή της μητέρας σας? Φόρτη. Μόνο αυτή ήρθε, κανένας άλλος. Στη συνέχεια αποκτήσατε πάλι σχέσεις με τους συγγενείς σας? Όχι, 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 όχι. Και ακόμα τώρα δεν μπορώ να πω ότι έχω ιδιαίτερες σχέσεις. Όχι, 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 δεν είχα. Δεν επεδίωξα κιόλας εγώ, δεν επεδίωξαν κι αυτοί. Εγώ πια έγινα Πετρακοπούλου. Για μένα η οικογένειά μου είναι η Πετρακοπούλη. Κατάλαβες? Γιατί ζήσαμε πολλά μαζί, πολλά χρόνια. Δηλαδή οι άνθρωποι με πήραν με πολύ αγάπη και τραβήξαν και αυτοί, γιατί εγώ ήμουν μαζί στο σπίτι τους και είχαν και αυτοί ευθύνες. Κατάλαβες? Δεν είχα σχέσεις με τους συγγενείς μου, όχι. Πώς σας αντιμετώπιζαν σαν Εβραία? Ποιος? Η οικογένειά σας, η Πετρακόπουλη. Α, καμία. Τίποτα, κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Για το σύζυγό σας τι σήμαινε ο Εβραϊσμός? Τίποτα. Γι' αυτό έχει βγάλει και τη βιβλία. Όπως δεν σημαίνει και ο Χριστιανισμός. Δεν ήταν έγκαιο. Ο πατέρας, ο Κακομοίρης, είπε να γίνω εγώ Εβραίος, αλλά δεν μπορούσε να γίνει. Ήταν κατοχή, βλέπεις τότε. Ούτε να κάνω πολιτικό γάμο, γιατί δεν ισχύει ο πολιτικός γάμος εδώ. Δεν είχε πρόβλημα, όχι.
Μετά το γάμο, πού πήγατε να μείνετε? Έμεινα με τη μητέρα μου. Και μετά έφυγα και πήγα στα κουνιάδια μου. Όταν φύγαμε δηλαδή για το βουνό, εγώ έμενα στα κουνιάδια μου και φύγαμε όλοι μαζί τότε. Ο πατέρας μου, η μητέρα μου, τα αδέρφια μου, εκτός από τον αδερφό μου, ο οποίος είχε πάει, είχε πάει στο Αντάρτικο, ο μεγάλος. Πότε φύγατε, πότε αρχίσατε να φοβάστε και φύγατε για το βουνό? Από το 43 εκεί, δηλαδή εγώ παντρεύτηκα Απρίλιο του 43. Πρέπει να φύγαμε κατά το Σεπτέμβριο. Γιατί αποφασίσατε να φύγετε? Γιατί τότε είχαν σφίξει τα πράγματα πολύ. Κατάλαβες, είχαν σφίξει οι Γερμανοί και εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Και κάνανε διώξεις και τα λοιπά. Και... Τι αισθανθήκατε την πρώτη μέρα που ήρθαν οι Γερμανοί στην Αθήνα? Καλά. Τους θυμάμαι ακόμα από την Πατησίων που μπήκαν με τις μπότες. Βέβαια δεν φανταζόμουν το τι θα γίνει, αλλά πάντως γενικά ήταν έτσι. Δεν σου προξενούσαν ούτε συμπάθεια, ούτε σιγουριά. Από τότε αρχίσαμε τα βάσαμε, κατάλαβες. Πήγαμε απάνω στη Λιάτανη, σε ένα χωριό του Ευρωπού. Την ημέρα που φύγατε για αυτό το χωριό, που, το είπατε, που είπατε ότι λέγεται Λιάτανη. Λιάτανη. Ποιοι πήγατε καταρχάς αυτό το χωριό? Ο πατέρας μου, η μητέρα μου, τα δύο μου μικρά αδέλφια, η Λίνα και ο Μάξ, εγώ, ο άντρας μου. Και ο άντρας μου. Ποιος κανόνισε να πάτε σε αυτό το χωριό? Κοίταξε να δεις, είχε κάποιο γνωστό, είχε ο άντρας μου από τον Οροπό, ένα ξέρω εγώ, που έκανε εμπόριο ψαριών, ξέρω, και είπε, ελάτε στον Οροπό και θα σας πάρουν οι αντάρτες και θα μας πάνε. Έτσι πήγαμε δηλαδή, με κάποιο σύνδεσμο. Μήπως θυμάστε το όνομα αυτού του γνωστού? Νομίζω ότι λεγότανε Θηδαίος. Ο καπετάνιος εκεί του Αντάρτη. Έτσι νομίζω. Δεν είμαι και σίγουρη πάντως. Τον είδατε ξανά μετά τον πόλεμο? Όχι. Σαν μας τον είχα δει και τότε. Όχι. Όχι. Μας πήρε οι αντέτες, νοικιάσαμε ένα σπίτι εκεί στο χωριό και μέναμε εκεί πέρα. Προσωπικά αντικείμενα είχατε πάρει μαζί σας στο χωριό? Είχαμε μοιράσει κάποια έπιπλα που είχαν οι δικοί μου σε κάποια οικογένεια εδώ. Ό,τι αφήσαμε εδώ το πήραν οι Γερμανοί, ό,τι αφήσαμε στο σπίτι. Προσωπικά αντικείμενα πήραμε, εγώ ήμουν και έγκυος στην κόρη μου. Όχι, τα ρούχα μας, δύο πρία ρούχα, όχι πολλά έτσι, πράγματα, έπιπλα και τέτοια, όχι, τίποτα, δεν μπορούσαμε. Θυμάστε σε ποια σπίτι είχατε αφήσει τα έπιπλά σας? Όχι, δεν θυμάμαι. Τον Καραγάτση στο συγγραφέα, είχαμε εδώ στο σαλόνι. Είμαστε πολύ φίλοι με τον Καραγάτση. Κάναμε πολύ συντροφιά στην κατοχή. Είχαμε δώσει ένα σαλόνι Louis Kenz, ας πούμε, σε αυτόν. Στην οικογένεια από πάνω είχαμε δώσει κάποια χαλιά, κάποια σερβίτσια και στην από κάτω πάλι κάτι χαλιά. Θα ανακατέψω τους ανθρώπους. Τι απέγιναν όλα αυτά τα πράγματα? Κοίταξε, μετά τον πόλεμο ήρθε και ο αδερφός μου. Κατά κάποιον τρόπο τα πουλήσαμε και τα μοιραστήκαμε. Τι άλλη ανάμνηση έχετε από την ημέρα που φύγατε για να πάτε στη Λιάτανη? Ταλαιπωρία. Τι νομίζεις? Κούραση. Δεν είχαμε και να σου πω για... Πολύ νέοι. Και ο κίνδυνος μας ήταν λιγάκι... Μακριά από εμάς, κατάλαβες. Δεν είχαμε συνέστηση, ίσως. Γι' αυτό και αντιμετωπίσαμε και τους Γερμανούς με πάρα πολύ θάρρος, γιατί δεν είχαμε συνέστηση του κινδύνου. Δεν ξέραμε. Ήταν τα νιάτα. Τα νιάτα είναι βασικό πράγμα. Τώρα, αν μου λες να τα περάσω αυτά, δεν θα μπορούσα να τα περάσω. Τότε, χαχαχα και χουχουχου είμαστε όλη την ώρα. Με τους γονείς σας τι συζητούσατε στο ταξίδι? Διάφορα πράγματα. Προσπαθούσαμε. Οι αντάρτες να τον διαφωτίσουν. Ο πατέρας μου ήταν βασιλικός. Να του πούνε και τα λοιπά και ξέρεις. Αυτοί ήταν αριστεροί αντάρτες. Ο πατέρας μου τους απαντούσε ότι... Διάφορα, ξέρω εγώ. Πού να θυμάμαι τώρα. Εσείς επηρεαστήκατε από αυτά που σας έλεγαν οι αντάρτες? Όχι, τότε καθόλου εγώ δεν επηρεάστηκα. Εγώ... Έγινα αριστερή
αφού βγήκε ο άντρας μου από το Χαϊδάρι, ο οποίος δεν ήταν αριστερός. Έγινε μέσα στο Χαϊδάρι. Γιατί είχαν εκεί πέρα όλους τους αριστερούς. Οι άντρες τους οποίους τους εξετέλεσαν όλους. Εκεί έγινε ο άντρας μου αριστερός. Και... Να ξαναγυρίσουμε όμως λίγο πίσω στη Λιάτανη. Ναι. Με ποιο μέσο πήγατε? Ναι, με τα πόδια. Τι μέσο? Δεν είσαι καλά. Πόσες μέρες κράτησε το ταξίδι σας? Πηγαίνανε και ξεκουραζόμαστε και κοιμόμαστε κάπου σε κανένα έτσι πανδοκείο. Με τα πόδια πηγαίνανε. Θυμάστε που βρισκόταν το σπίτι που νοικιάσατε στη Λιάτανη? Σαν πως ξέρω που είναι η Λιάτανη, τώρα να μου πεις που πάω, δεν τη θυμάμαι. Ή ένα σπιτάκι θυμάμαι, δύο δωμάτια ήταν, είχε και ένα τζάκι. Πώς περνούσε η μέρα σας σε αυτό το χωριό? Τίποτα, έτσι καθόμαστε εκεί. Νιώθαμε ελεύθεροι, κατάλαβες, δεν φοβόμαστε. Αλλά δεν κάναμε τίποτα. Νέα από πού παίρνατε? Από ό,τι μας λέγανε οι αντάρτες, ας πούμε, αυτή η νέα. Άμως, δεν ξέραμε νέα. Μου είπατε ότι κάποιο μέλος της οικογένειάς σας δεν είχε έρθει μαζί σας. Ο αδελφός μου. Ο αδελφός μου είχε πάει στο Ζέρβα. Πού βρίσκεται? Πέθανε στη Βραζιλία. Έφυγε το 1953, πήγε στη Βραζιλία και έμεινε εκεί. Συγγνώμη, δεν με καταλάβατε. Πού βρίσκεται το μέρος που πήγε ο αδελφός σας? Από, δεν ξέρω. Στα βουνά ήταν κι αυτός πάντως, αντάρτης. Και εκεί κρύφτηκε. Εκεί κρύφτηκε και ήταν κι αυτός εκεί πέρα. Και έμεινε εκεί σε όλη τη διάρκεια του πολέμου? Σχεδόν, ναι. Σχεδόν. Γύρισε κι αυτός με την απελευθέρωση. Και όταν γύρισε πήγε κατευθείαν στη Βραζιλία? Όχι. Όταν γύρισε, νομίζω ότι πούλησε το μερτικό του από τον Αλκαλάη. Ο οποίος, ο Αλκαλάη, τι ήταν? Ο Αλκαλάη ήταν ο συνέτερος του πατέρα μου. Τον πατέρα τον πιάσαν, τα παιδιά ζούσαν όμως. Και έκανε ένα συνεταιρισμό με τον Τζούχλο. Ο αδελφός μου έβγαζε τα πρώτα υφαντά. Μετά, δεν ξέρω, τα παράτησε το 1953 και σηκώθηκε και φύγει και πήγε στη Βραζιλία. Πήρε και την οικογένειά του, είχε παντρευτεί χριστιανή, η οποία είναι Εβραία. Είχε ένα γιο και πήγαν στη Βραζιλία. Πέρυσι πέθανε, ή πέρυσι ή πρόπερσι. Ερχόταν κάθε Μάη, ερχόταν εδώ. Πόσο καιρό μείνατε στη Λιάτανη? Κανένα μήνα. Θυμάστε χαρακτηριστικά τους συγχωριανούς εκεί? Όχι. Δεν κάνατε επαφές με κανέναν? Δεν είδα, ας πούμε, κάποια έχθρα. Δεν μπορώ να πω, όλοι φιλικά μας φερόντουσαν. Πώς ζούσατε εκεί? Σας φέρνανε χρήματα, είχατε δικά σας? Κοίταξε, είχε φέρει ο πατέρας μου κάποια χρήματα, ας πούμε, και αγοράζαμε τρόφιμα εκεί και ζούσαμε. Κάποια στιγμή τελειώσαν τα λεφτά και επειδή δεν μπορούσε να έρθει ο πατέρας μου, ήρθε ο άντρας μου εδώ για να πάρει κάποια χρήματα που του είχε πει ο πατέρας μου. Εννοείται ότι ο άντρας σας ήρθε στην Αθήνα πίσω? Ήρθε στην Αθήνα και έκανε την πλακία και κοιμήθηκε στο σπίτι του πατέρα μου. Τον προδώσανε όμως. Ποιοι τον πρόδωσαν? Κάποιοι στη γειτονιά. Ποιος τώρα δεν μπορώ να σου πω, να κολλαστώ άδικα. Και όταν μπήκαν οι Γερμανοί, του λέει: εσύ τι δουλειά έχεις εδώ? Εδώ είναι Εβραϊκό το σπίτι. Λέει: ναι, είναι Εβραϊκό, είναι της γυναίκας μου, αλλά η γυναίκα μου λέει: έχω χωρίσει με τη γυναίκα μου. Δεν ξέρω πού πήγαν αυτοί. Εγώ ήρθα εδώ και τον πιάσανε. Και πού τον πήγαν όταν τον πιάσανε? Την πρώτη φορά πήγε στην Κομαντατούρ και μετά στο Αβέροφ. Μετά ήρθα εγώ για να τον βρω, επειδή είδα ότι αργούσε. Και με προδώσανε και εμένα το ίδιο βράδυ. Και ήρθαν οι Γερμανοί να με πιάσουν. Αλλά τελικά κρύφτηκα κάτω από το πάπλωμα. Και είδανε μόνο τις κουνιάδες μου τώρα. Και έφυγαν. Πληρώσαμε κάποιους Γερμανούς, ένας Αυστριακός, ένας Τόμιζεν ήταν. Και τον έβγαλε. Έβγαλαν τον σύζυγό σας? Τον έβγαλαν. Από πού τον έβγαλαν? Από την Κομαντατούρα, από εκεί Αβέροφ, ας πούμε. Πού βρισκόταν ακριβώς η Κομαντατούρα? Κομαντατούρ, ξέρεις πού είναι το άστιτο σινεμά στην Κοραή? Στην Οδό Κοραή. Στην Οδό Κοραή δεν είναι το άστιτο σινεμά, το υπόγειο. Εκεί το είχαν κάνει Κομαντατούρ. Και πλήρωσαν, και έτσι βγήκε ο σύζυγός σας από εκεί. Και βγήκε την πρώτη φορά. Μετά ο πατέρας μου σηκώθηκαν, φύγανε από τη Λιάτανη και ήταν εδώ. Γιατί έφυγαν οι γονείς σας από τη Λιάτανη? Ο πατέρας μου, σου είπα, δεν πολύ πίστευαν αυτοί αυτά που ακούγανε. Δεν τα πολύ πίστευαν. Ήρθε ο πατέρας μου, ο οποίος εμφανίστηκε στην αγορά. Συνεννοήθηκε με τον άντρα μου να πάνε να βγάλουν τα υφάσματα από το μαγαζί για να τα δώσουν σε αυτό. Τον πρόδωσε δίπλα, ένας Μαρσέλος. Και την ώρα που βάζαν το λουκέτο ο άντρας μου με ένα φίλο του, οι οποίοι είχαν πληρώσει ένα φρουρό Γερμανό,
Τον πιάσανε. Δεύτερη φορά. Εκεί τελείωσε. Ο δίπλα που τους πρόδωσε ήταν Εβραίος ή Χριστιανός? Όχι, όχι. Χριστιανός. Ήθελε να πάρει το μάχη του πατέρα μου. Και το πήρε. Τον πιάσαν τα SS αυτή τη φορά. Πιάσαν τον πατέρα σας? Όχι, τον γιο άντρα μου. Τον άντρα. Τον ξαναπιάσανε. Και πια τον πήγαν στο Χαϊδάρι και έφυγε με την ελευθερία εξαίρεση. Δεν ξαναγύρισε πίσω. Πόσο καιρό έμεινε ο πατέρας μου κρύφτηκε μετά σε ενός υπαλλήλου το σπίτι κάπου του Χαροκόπου. Πέθανε όπως συγκοπή. Τον πήραν με ένα καρότσι, ούτε ξέρω που τον θάψανε. Πώς λεγόταν ο υπάλληλος που τον έκρυψε? Καραουλάνης. Πρέπει να έχει πεθάνει γιατί και τότε ήταν πολύ γέρος. Και πότε περίπου πέθανε ο πατέρας σας? Ο πατέρας μου πρέπει να πέθανε αρχή του 44. Η μητέρα σας πού ήταν? Η μητέρα μου ήταν μαζί με τα δύο μου παιδιά. Μόλις πέθανε ο πατέρας μου όμως, σηκώθηκε και ήρθε σε μένα. Στην Κυψέλη που έμεινε με τα κουνιάδια μου. Αλλά της είπα να φύγει, διότι εκεί οι Γερμανοί έρχονταν κάθε μέρα σχεδόν. Και οι Κυψέλη μας ήξεραν και οι Πέτρες. Αλλά δεν άκουσε. Τελικά τη ζώσαμε ένα σπίτι του κουνιάδου μου, ένα υπόγειο στην Αγία Ζώνη και κάτσαμε. Από πάνω έμεινε ο Μπάκος, ο οποίος επί κατοχής ήταν υπουργός αμήνης. Επί Γερμανών. Όταν αρχίσανε τότε οι Γερμανοί να λένε στους Εβραίους που υπήρχαν εδώ ότι πρέπει κάθε Παρασκευή να δίνουν το παρόν, η μητέρα μου πήγε και γράψει και πήγε ο αδερφός μου μικρός και έδινε το παρόν. Και κάποια Παρασκευή, μόλις έφτασε εκεί στη συναγωγή, είδε ότι είχαν μπλοκάρει και τους είχαν πιάσει όλους και το σκασε. Και τότε ο Μπάκος τους έστειλε στην αδελφή του να κρυφτούνε. Πάλι στην Αγία Ζώνη, αλλά λίγο πιο πέρα. Από εκεί τους πιάσανε. Τώρα, δεν ξέρω, τους πιάσανε τα τάγματα ασφαλείας, τους πιάσανε οι Γερμανοί και τους παραδώσανε στους Γερμανούς. Και πήγαν στο Χαϊδάρι, εκεί συναντήσαν και τον άντρα μου. Από εκεί μείναν κανένα μήνα, τελευταία αποστολή ήταν της μητέρας μου. Μάρτιος του 44 τους πήρανε στον Μπεργκενάου, στο Άουσβιτς. Τη μητέρα μου την κάψανε, τον αδερφό μου τον σκοτώσανε γιατί ήταν μικρό, είχαν πιστεί τα πόδια του. Η αδερφή μου σώθηκε ως εκ θαύματος. Τι συνέβη στη συνέχεια? Πού? Με τον άντρα σας. Τι συνέβη? Ο άντρας μου έμεινε στο Χαϊδάρι όλο το χρόνο αυτό. Βγήκε στις 6 Σεπτεμβρίου του 1944, όταν άρχισε να διαλύεται το Χαϊδάρι. Στο διάστημα αυτό εσείς ήσασταν... Εγώ εκκριμόμουν, πήγαινε εδώ, πήγαινε εκεί, πήγαινε και τον έβλεπα όμως. Το βγάζανε να σκάβει πότε στο Φάλιρο, πότε στο Δημοτικό Θέατρο, στον Πειραιά. Και μάθαινα από άλλους κρατούμενους, ξέρεις, είχαν κάποια σύνδεση, μου στέλνανε σημειώματα και πήγαινα και τον έβλεπα από μακριά βέβαια. Πώς σας έστελνε σημειώματα από το Χαϊδάρι? Κοίταξε, πηγαίνανε άλλοι γυναίκες κρατουμένων, ας πούμε, να δούνε τους δικούς τους και τους πασάραν κάποια σημειώματα, λέγανε πήγαινε να βρεις τη Μαρκέλα την Πετρακοπούλου, είναι εκεί. Και μου έλεγε ότι αύριο ο άντρας θα κατεβεί εκεί τάδε να σκάψει, ξέρω εγώ τι. Ξέρεις, ο ένας με τον άλλον υπήρχε έτσι ένας σύνδεσμος και τα λοιπά και πήγαινα και τον έβλεπα. Στη Μέρλιν τον πηγαίνανε εκεί στο Κολωνάκι εκεί, τον κλείνανε μέσα σε ένα δωματιάκι και μέτραγε των Εβραίων τα μπιζού που παίρνανε τη Μαλφή. Και έτσι και κατάλαβα ότι πιάσανε τους δικούς μου από το ρολόι του πατέρα μου. Όταν πήγε στο Χαϊδάρι μετά, είδε τη μητέρα μου και τον αδερφό μου και την αδελφή μου. Τους βρήκε εκεί. Αλληλογραφία είχατε με τον σύζυγό σας? Κοίταξε, αλληλογραφία είχα, μια μυστήρια αλληλογραφία. Δυστυχώς τα χάσα αυτά τα γράμματα. Δεν ξέρω πώς κατέκανε. Προπολεμικά υπήρχε ένα μολύβι που για να γράψεις έπρεπε να είναι βρεμένο ή το χαρτί ή το ύφασμα. Και ήταν μελανισά καρμπών. Λοιπόν, γράφανε απάνω σε πανιά, τα οποία βάζανε, ας πούμε, στα βρώμικα ρούχα και από πάνω άλλο ύφασμα, σαν μπαλώματα. Οι Γερμανοί τα ψάχνανε να κάνανε έτσι, δεν ακούγανε κράτς-κράτς. Και εμείς τα παίρναμε, ξυλώναμε αυτά τα μπαλώματα, ας πούμε, και παίρναμε τα γράμματα. Εσείς είχατε δικαίωμα να παίρνετε τα βρώμικα ρούχα των κρατουμένων και να τα πλένετε? Ναι. Πηγαίναμε στο Χαϊδάρι με τα πόδια, βέβαια. Δεν υπήρχε συγκοινωνία. Εσάς, όταν σας έκαναν έλεγχο ταυτότητας στο Χαϊδάρι? Είχα το. Εκτός του Πετρακοπούλου, είχε το μήλο μας, είχε ο Έβερτ τότε, ο πατέρας του Τωρινού, ήταν διευθυντής αστυνομίας. Η αλήθεια είναι ότι βοήθησε πάρα πολλούς Εβραίους. Έβγαλε σε όλους ταυτότητες ψεύτικες, χριστιανικές. Εμάς μας είχε βγάλει με το όνομα Μιλωνά.
Αλλά εγώ είχα και το άντρα μου το όνομα που ήταν χριστιανικό και δεν... Εάν δεν σε πρότεινε κάποιες, ας πούμε, δεν πήγαινε το μυαλό τους ότι είσαι βαφτισμένη, κατάλαβες, έπρεπε κάποιος να σε καρφώσει. Τι άλλα συμβάντα θυμάστε από την παραμονή σας στο σπίτι του αντρός σας μέχρι την απελευθέρωση? Α, καλά. Από εκεί περάσανε και ποιοι δεν περάσανε. Καταδιωκόμενοι που θέλουν να φύγουν στο βουνό, άλλοι που κρυβόντουσαν, άλλοι ήταν καταδικασμένοι ερήμοι σε θάνατο κτλ. Τους κρύβαμε όλους. Μήπως θυμάστε ονόματα? Περάσαν τόσοι πολλοί που να μην θυμάμαι. Και, τα λοιπά. Και τελικά βρήκαμε, ο τελευταίος που ήρθε ήταν ο πρώην διοικητής της Τρίπολης, ο Ιταλός, ένας Άλντο Ρώσι, ο οποίος όταν έγινε η ανακοχή, οι Ιταλοί που παραδοθήκανε στους Γερμανούς, αυτός δεν ήθελε να παραδοθεί. Και κάποιος γνωστός μας τον ήξερε και του είπε, θα σε κρύψω εγώ σε ένα σπίτι μέχρι να σε διώξουμε απάνω στο βουνό. Και τον έφερε στο σπίτι. Αυτός είχε μια ταυτότητα σαν Μαρίνος. Ήταν του διπλωματικού σώματος, πολύ κύριος, πολύ... Και η μητέρα του ήταν η οικογένεια Πλέσα. Η μάνα του ήταν Ελληνίδα. Γι' αυτό και αγαπούσε πολύ τους Έλληνες. Και κάθισε στο σπίτι μας, ήρθε σαν δάσκαλος της κουνιάδας μου, να της κάνει γαλλικά, ξέρω εγώ τι κτλ. Τελικά βέβαια τον πρόδωσε κάποιος. Μήπως θυμάστε ποιος τον πρόδωσε? Ναι, τον πρόδωσε. Δεν ξέρω το όνομά του. Ξέρω το ψευδόνυμό του. Ένας Κέκη, Ανδρέας Κέκη, ο οποίος στην κατοχή ήταν ηθοποιός Ιταλός. Και του μοιάζει και παρουσιάστηκε σε εμάς σαν τέτοιος. Αυτός τον πρόδωσε. Και τον πιάσανε, αλλά ήταν πολύ παλικάρι. Έπεσε από τον πέμπτο όροφο της ασφάλειας αυτός. Και σκοτώθηκε. Οι Γερμανοί ήρθαν ποτέ στο σπίτι σας? Ναι, οι Γερμανοί ήρθαν μετά, μόλις μάθανε από τον Κέκη ότι κρύβανε. Και αφού τον είχαν πιάσει το Ρώσι, ήρθανε στο σπίτι. Εκεί έγινε το σώσε. 60 ήταν, 100 ούτε ξέρω, είχε παρασυνήσει ο τόπος. Για να δείχανε απάνω. Ποιος είναι ο Άλντο Ρώσι, δεν ξέρουμε ποιος είναι ο Άλντο Ρώσι. Βέβαια αυτοί είχαν κάποιους συνδέσμους με κάποιους και φτιάχνανε την ανατίναξη της Κορίνθου, του σημού της Κορίνθου και είχαν κάποια χαρτιά τα οποία είχαν κρύψει σε μια πολυτρόλα που ήταν σκισμένη και τα είχαν βάλει εκεί. Εγώ δεν το ήξερα αυτό. Και όταν ήρθαν οι Γερμανοί, αυτός έκατσε εκεί πέρα και έκανε έτσι, εγώ δεν το ήξερα. Και γι' αυτό ήμουν και κάπως ήσυχη. Βρήκαν βέβαια τα γράμματα του άντρα μου αυτά τα... Και μου λέει ο Γερμανός, τι είναι αυτά? Χαϊδάρι ήταν και ο Διερμηνέας. Λέει, ποιον έχει στο χαϊδάρι? Λέω, ο άντρας μου είναι στο χαϊδάρι. Γιατί οι κομμουνιστές? Λέω, όχι, όχι, δεν είναι. Γιατί τους εκτελούσαν αμέσως τους κομμουνιστές. Όχι, λέω, δεν είναι κομμουνιστής. Λέει, τότε γιατί είσαι στο χαϊδάρι? Λέω, γιατί εγώ είμαι Εβραία. Και τον διαπέρασε ηλεκτρικό ρεύμα τον Γερμανό. Και τι έγινε στη συνέχεια? Μου λέει, αν μου πει την αλήθεια για τον Ρώση, εγώ θα σα αφήσω. Λέω, άμα ξέρω, θα σα πω. Ναι, τον ξέρει, λέω, όχι. Άλντο Ρώση δεν ξέρω κανέναν. Κάποιος Μαρίνο ερχόταν εδώ πέρα. Εάν μου τον φέρετε εδώ να σας πω ότι είναι αυτός, θα σας το πω. Αλλά έτσι που μου λέτε, δεν ξέρω κανέναν. Τέλος πάντων, με αφήσανε. Δεν με πήρε αυτός. Ήταν τα SD. Τι άλλο σας ρώτησαν εκείνη την ημέρα οι Γερμανοί? Ποιους άλλους ξέρω, εντωμεταξύ η νονά της κόρης μου, η οποία είχε πάει στη γερμανική σχολή και ήξερε γερμανικά, έμαθε γιατί αυτοί μόλις πιάσανε τον Άλντο, πιάσανε και όλους τους άλλους. Πιάσανε τον Θεοδρόπουλο, τον Σπύρο, ο οποίος είχε τον εκδοτικό οίκο κάτω από τη Μεγάλη Βρετανία, τον Αϊτό, ο οποίος ερχόταν και τα λοιπά. Πιάσανε τον κουνιάδο μου, γιατί τον είχαν πιάσει, ξέρανε από τον Άλντο, τον Κέκη, τα μάθανε αυτά. Και αυτή μπαίνει μέσα που λες, βλέπει φρουρούς κάτω, λέει, τι δουλειά έχετε εσείς εδώ, τι θέλετε εδώ. Αυτή όμως ήξερε γερμανικά, κατάλαβες, και αυτή ξέρεις κολακευόντουσα. Ήρθα να δω, λέει, την κυρία Πετρακοπούλου για κάποια υπηρέτρια. Τι είναι, συμβαίνει τίποτα? Και τη επέτρεψε να μου μιλήσει, εμένα μου είχε κλείσει ένα δωμάτιο ο Γερμανός. Λέει, ξέρεις, λέει, τα χαρτιά είναι στην πολυθρόνα στο σκίσιμο. Όσο δεν ήξερα εγώ, δεν κοίταγα κιόλας, δεν ήξερα. Από την ώρα που μου το είπε, πέθανε.
Και αυτός να κάνει έτσι όλη την ώρα. Τέλος πάντων, εμείς τα πολεμικά δεν τα βρήκανε τα χαρτιά. Με ρωτήσανε ποιος είναι ο Σπύρος, λέω δεν ξέρω, κάμενε Σπύρο, πέστε με ένα επίθετο να σας πω. Δεν ξέρω, ο Θεός με φώτισε. Πώς τα κατάφερα, ούτε ξέρω. Δεν ένιωθα τίποτα, βρε παιδί μου, τι πράγμα είναι αυτό. Ούτε φόβο, ούτε... Λες τι είχε αδειάσει το μυαλό μου. Λέω πάρτε με, πιάστε με, έβαλα το παλτό μου, πήρα και την κόρη μου που ήταν μωρό. Κατέβηκα τις σκάλες, στη μέση της σκάλας λέει ο Γερμανός, αφήστε κι άμα μου πει η κυρία την αλήθεια, θα την αφήσω. Λέω, ό,τι ξέρω θα σας το πω. Δεν τους είπα και τίποτα. Για με αφήσανε. Μετά πιάσανε τους άλλους, τους πήγα στο Χαϊδάρι, όσους πιάσανε το Θεοδωρόπουλο και την κουμπάρα με αυτή την οποία έφυγε με ειδοποίηση, την έπιασε τα τάγματα ασφαλείας. Πώς λεγόταν η κουμπάρα σας? Το πατρικό ήταν Μαρκέτου. Ο πατέρας ήταν εφοπλιστής. Του παράντρα ήταν Θεοδωρόπουλος. Τους πιάσανε και πού τους πήγανε? Τους πιάσανε στο Χαϊδάρι. Μια απελευθέρωση και αυτή εκεί πέρα. Και στη συνέχεια τι απέγιναν αυτοί οι άνθρωποι? Βγήκανε με το Χαϊδάρι. Μετά χωρίσανε, έχω καιρό να του δω. Πέθανε, ο Θεοδωρόπουλος πέθανε. Από τα γράμματα που σας έστειλε ο σύζυγός σας, τι μαθαίνατε για το Χαϊδάρι? Κοίταξε, τώρα τι μου έγραφε, δεν μπορούσε να μου γράψει και πολλά πράγματα. Είμαι καλά, μη στεναχωριέσαι. Στείλε μου τσιγάρα. Ξέρω εγώ τι. Πήγαινε να βρει κάποιον, ξέρω εγώ, ξέρει. Να του πει ότι ο άντρας της ή ο αδελφός της ή ο γιος της είναι εδώ, να μην ανησυχεί. Τέτοια πράγματα. Τι άλλο θυμάστε? Τι άλλο συνέβη μέχρι την απελευθέρωση? Κοίταξε, συμβαίνανε τόσα πολλά. Τι να πω και τι να θυμηθώ. Γιατί όλα αυτά τα καταδιωκόμενα άτομα ερχόντουσαν στο δικό σας το σπίτι? Κοίταξε να δεις. Υπήρχαν κάποιοι σύνδεσμοι τότε εκεί, κατάλαβες. Εμάς μας είχαν, το σπίτι μας είχε γίνει γιάφκα. Τι σύνδεσμοι ήταν αυτοί? Ξέρεις, ήταν και από το βουνό, ήταν και από Εβραίους, από τα πολιτικά κόμματα, από χίλια δυο. Και οι σύνδεσμοι αυτοί είχαν άμεσα επαφή με εσάς ή απλώς με... Όχι, δεν είχαμε άμεσα. Απλώς ερχόντουσα εκ μέρους του ΤΑΔΕ, με ψευδόνυμα βέβαια πάντα, να κρυφτούν στο σπίτι. Και από εκεί τους διώχναμε εμείς, ας πούμε, υπήρχαν αυτοί οι διάφοροι σύνδεσμοι και τους στέλναμε στα βουνά. Πόσα άτομα περίπου είχαν περάσει από εσάς εκεί την εποχή? Πολλά. Ούτε τους θυμάμαι πια. Πολλά. Περάσαν και πολλοί Εβραίοι? Εβραίοι όχι. Εβραίοι. Δηλαδή τι περνούσε από εσάς? Περνούσαν άνθρωποι κυρίως που ήταν καταδικασμένοι σε θάνατο από στρατοδικεία Γερμανών για αντίσταση. Ήρθε και ο Λουντέμις ο συγγραφέας και αυτός είχε κλέψει τη γυναίκα του, τον καταδιώκανε, δεν ξέρω τι, ήρθε και αυτός και κρύφτηκε στο σπίτι. Και οι οποίοι θέλανε να φύγουν από την Αθήνα, να πάνε έξω στα βουνά για να ζήσουν ελεύθεροι. Τέτοιοι άνθρωποι ερχόντουσαν κυρίως. Κατάλαβες, Εβραίοι πολλοί κρυφτήκανε στην Αθήνα, αλλά όχι βέβαια στο δικό μου το σπίτι, γιατί το δικό μου το σπίτι θα είναι συνέχεια η Γερμανία από κάτω. Σας ξαναενόχλησαν ποτέ οι Γερμανοί μέχρι την απελευθέρωση? Όλο και κάτι γινόταν πάντα. Υπήρξε κάποια μέρα που να κινδύνεψε άμεσα η ζωή σας, εκτός από το περιστατικό που μου διηγηθήκατε? Κοίταξε να δεις, την ημέρα που κατέβηκα εγώ από τη Λιάτα και με αυτούς, δηλαδή ως εκτάματος σώθηκα. Ήταν κλειστά τα παντζούρια, ήταν Οκτώβρης, ήταν πολύ σκοτάδι. Αυτοί είχαν πάει και την προηγούμενη μέρα στο σπίτι και ψάχνανε μία νέα κυρία που ήρθε από το βουνό. Λέει, δεν ξέρουμε καμιά, ήταν η κουνιάδα μου, ήταν τότε το 13 χρονών. Και φαινόταν το κεφάλι. Και όταν ήρθαν οι Γερμανοί, εγώ χώθηκα κάτω από το πάπλωμα, αυτός μπήκε μέσα. Ήταν σκοτάδι, είδε το κεφάλι της κουνιάδας, μου λέει «Γκουτ» και έφυγε. Κατάλαβες? Εκεί αν με έβρισκε βέβαια θα με έπιανε. Δεν είχα δηλώσει ότι έχω κάνει μείκτο γάμο. Γιατί δεν το δηλώσατε? Φοβήθηκα. Δεν τον είχα δηλώσει. Και του πιάνανε, είχαν κάποιους περιορισμούς κι αυτοί.
Και βέβαια, αν του έκανε και κέφι, του έστελνε και ένα για εκτέλεση. Είναι ανάλογα με τα κέφια που είχαν. Τι έγινε την ημέρα της απελευθέρωσης? Την ημέρα της απελευθέρωσης, κοίταξε, η ημέρα της απελευθέρωσης για όλη την Ελλάδα ήταν 12 Οκτωβρίου, που έγινε και η μεγάλη διαδήλωση κάτω. Εγώ όμως στις 6 Σεπτεμβρίου του 1944, που άρχισε να διαλύεται το Χαϊδάρι, ήρθε ο άντρας μου στο σπίτι με κάτι ξύλινα τσόκαρ και ένα σόρτς κουρελιασμένο με τα πόδια από το Χαϊδάρι. Έτσι ήταν. Μετά φύγανε οι Γερμανοί, στις 12 Οκτωβρίου φύγανε. Εδώ θα σταματήσουμε και θα συνεχίσουμε στην επόμενη κασέτα. Ναι. Είχαμε μείνει στο σημείο όπου ο σύζυγός σας επιστρέφει από το Χαϊδάρι στις 6 Σεπτεμβρίου του 1944. Συγγνώμη. Τι αισθανθήκατε όταν τον είδατε μπροστά σας? Τάχασα. Δεν τον περίμενα. Γιατί εκείνο το σπίτι που μέναμε, ξέρεις, από τα παλιά τα σπίτια με τις σκάλες της παρκετένιας, στα 56 σκαλιά, και επειδή είχε χαλάσει το κουδούνι που άνοιγε την πόρτα, αφήνανε το τζαμάκι ανοιχτό και βάζαμε το χέρι και ανοίγαμε. Άκουσα κάποια σκαλιά. Εγώ ήμουνα σε ένα χόλ εκεί και με την κόρη μου, ήταν 10 μηνών η κόρη μου. Η οποία από το πρωί που ξύπνησε έλεγε μπαμπά και μπαμπά και μπαμπά. Τυχαίως. Άκουγα κάποιον να ανεβαίνει, αλλά επειδή και οι γνωστοί, ας πούμε, βάζαν το χέρι ανοίγαν, δεν έδωσε. Και κάνω καμιά φορά έτσι και τον βλέπω. Ξεράθηκα βέβαια. Πώς βρέθηκες εδώ? Μου λέει, πάει τον Χαϊδάρι, διαλύεται. Τρέχα γρήγορα να ειδοποιήσεις, μου λέει, την Γκούλα τη Βασενχόβεν και τη Μαραγιούλα την Πτολεμαίου. Ο Βασενχόβεν ήταν γερμανικής καταγωγής, αλλά Έλληνας υπήκος, είχε πολεμήσει στην Αλβανία, διευθυντής τότε. Τότε δεν ήταν ο ΤΕ, ήταν τα τρία ΤΑΦ. Είχε μεγάλη θέση. Και τον είχαν πιάσει οι Γερμανοί μαζί με την υπόθεση του Κασιμάτη, η σοσιαλιστική ελληνική νεολαία, ξέρω εγώ τι. Και ήταν, επειδή ξέρει γερμανικά, ήταν διερμηνέας μέσα στο στρατόπεδο. Μάλιστα τότε ένας διοικητής του είπε ότι επειδή είσαι Γερμανός μπορείς κάλλιστα, και λέει, όχι, θα υποστώ παρακαλώ ότι θα υποστούν όλοι οι Έλληνες. Είμαι Έλληνας, δεν είμαι Γερμανός. Και μου λέει, ο Βασενχόμεν δεν βγήκε ακόμα, μου λέει, γιατί θα βγει και αυτός, μου λέει, και τα λοιπά. Και με τη γυναίκα του εγώ είχα σχέση. Και πετάχτηκα και την ειδοποίησα, της λέω, Κούλα, θα έρθει όπου να είναι ο Ντίνος. Εκεί, ξέρεις, έγινε μεγάλος. Και το άλλο όνομα που μου είπατε πριν? Το Βανσεχόμεν. Όχι, για κάποιον άλλο. Τον Πτολεμαίο. Και αυτός είχε μπει για άλλες υποθέσεις, όχι για Εβραίους. Δεν ξέρω γιατί, για αντίσταση και το τυπά. Ειδοποίησα και αυτή την αρβανιστικιά του, ότι θα έβγαινε κι αυτός. Ούτε ξέρω τι έγινε. Ο Βανσεχόμεν πέθανε. Και τι σας είπε ο σύζυγός σας, τι άρχισε να σας αφηγείτε, τι συνέβη στο Χαϊδάρι? Ναι, όλα αυτά, ξέρεις, στα είπα, ας πούμε. Και τι συνέβαινε στο Χαϊδάρι, τι έκανε ο σύζυγός σας? Το Χαϊδάρι... και τι δεν έκανε. Καταρχήν ήταν σύνδεσμος με τον έξω κόσμο. Δηλαδή, όταν λέω σύνδεσμος, τους βγάζανε για να βγεις σε συνεργείο εξωτερικό να δουλέψεις. Έπρεπε... ήταν μεγάλο προνόμιο. Διότι θέλανε για να βλέπουν τον έξω κόσμο. Και ήταν ο Παρίτης που σου έλεγε προχθές, αυτός ήταν εκεί. Ποιος ήταν ο Παρίτης? Ο Παρίτης ήταν Εβραίος, βαφτισμένος, δεν ξέρω, πάντως ήταν εκεί. Ήταν στρατοπεδάρχης, ήταν κάτι ήταν, και ο Βασεχόβεν. Και καταφέρανε και το βγάζανε σε συνεργεία εξωτερικά. Κατάλαβες, για να έρθει σε επαφή. Αυτός λοιπόν είχε ένα shorts φορούσε ο άντρας μου, και από πάνω φορούσε ένα παντελόνι μεγάλο, φαρδί, όλο μπαλώματα. Μέσα σε αυτά τα μπαλώματα έβαζε όλα αυτά που τους στέλνανε οι έξω για τους μέσα. Σημειώματα, φαγιά, κονσέρβες. Και μόλις έφτανε έξω από το Χαϊδάρι, το άφηνε και το παντελόνι και έφευγε, έμενε με το shorts, και κάποιος κρατούμενος που ήταν σχετικός το έπαιρνε κατά κάποιον τρόπο και μοίραζε αυτά όλα τα πράγματα στους κρατούμενους. Ήταν η επαφή που είχε με το εξωτερικό, κατάλαβες. Τι άλλο σας διηγήθηκε? Τους βασανίζανε πολύ. Την ημέρα που τους δίνανε μπακαλιάρο παστό, τους κόβαν το νερό. Τους βάζανε να κάνουν το φιδάκι γυμνή
πάμε στο χώμα ή στο χιόνι και όποιος σταματούσε πήγαιναν τα σκυλιά και τους ζάγκωναν και τους τρώγανε. Πολλά, πολλά τρόληξη, αλλά νέος ήταν και αυτός τότε και είπαμε. Επαφή με τους Εβραίους είχε μέσα στο τότε. Ναι, είχε μεγάλη, προφανώς το πιάσα από τη μητέρα μου. Πήρε τον κουνιάδο μου τότε, τους βοήθησε όσο μπορούσε. Γιατί αυτός ήταν παλιός στο Χαϊδάρι μέσα και τότε. Αλλά την αποστολή δεν μπόρεσε να την αποφύγει. Το Μάρτιο του 44 τη στείλανε. Ήταν η τελευταία αποστολή. Άλλα ονόματα Εβραίων σας έδωσε όταν βγήκε από το Χαϊδάρι. Αυτά που σου είχε πει και προχτές, δηλαδή, κοίταξε, τον Παρίτσι, τον Ραφαήλο, ο Λούπο, ποιος άλλος, ο οποίος Λούπο φαίνεται ότι τα είχε κάνει και πλακάκια με τους Γερμανούς. Είχε Εβραίους πολλούς, είχε. Δεν θυμάμαι εγώ τώρα, τι να σου πω. Στη συνέχεια τι έγινε, όταν γύρισε πια ο σύζυγός? Όταν γύρισε από το Χαϊδάρι, πια σιγά σιγά άρχισε η ζωή πια να κυλάει, φύγαν οι Γερμανοί. Και μετά αρχίσαμε τα βάσαρα με τους Έλληνες, κατάλαβες. Αυτό έγινε. Είναι το δράμα. Τι έγινε? Καταρχήν τον ξαναπήρε η τράπεζα η οποία τον είχε διώξει. Ποια τράπεζα τον είχε διώξει? Η Εθνική. Τον ξαναπήρε η τράπεζα. Και γιατί τον είχαν διώξει? Αυτό είναι αφού τον είχαν πιάσει οι Γερμανοί, δεν πήγαινε πια και αναγκάστηκαν και τον έδιωξαν. Αλλά επειδή ήταν ακριβώς τον είχαν πιάσει οι Γερμανοί και τα λοιπά, τον ξαναπήρε η τράπεζα. Και τότε μας στείλανε εντωμεταξύ όμως μαζί με την πρόσληψη. Πήγαν και τα χαρτιά από την ασφάλεια, ότι είχε γίνει αριστερός κτλ. Το στείλανε στο Τσιρίγο μετάθεση. Από εκεί φύγαμε κακή κακός πάλι από τους χωροφύλακες. Πήγαμε στην Κρήτη και από εκεί τον πιάσανε πια. Και έφαγε 15 χρόνια από το δικείο. Έκατσε 5 χρόνια μέσα. Πού ήταν μέσα, πού τον είχαν φυλακίσει? Στη Γιούρα. Πού βρίσκεται η Γιούρα? Απέναντι από τη Σύρο. Η Σύρος τι είναι? Νησί, τι είναι. Και η Γιούρα ήταν ένα ξερονήσι. Στη Μακρόνησο στέλνανε τους φαντάρους. Στη Γιούρα στέλνανε φυλακισμένους και εκεί έκατσε κάπου 2 χρόνια. Μετά έκανε εγώ αναθεώρηση της, έκανε ο πλαστήρας, έβγαλε ένα νόμο. Όσοι έχουν κάνει το τρίτο της ποινής, και είχε κάποια μέτρα επί οικίας. Και επειδή είχε 5 χρόνια, είχε φάει 15, είχε κάνει το τέτοιο σπίτι, έκανε αναθεώρηση της δίκης. Πήγα εγώ στην Κρήτη, έκανε αναθεώρηση της δίκης. Τα πράγματα είχαν λίγο λασκάρι, γιατί ήταν ο πλαστήρας ο οποίος ήταν δημοκράτης, κατάλαβες. Και αθώθηκε. Και βγήκε. Αλλά καταδιώξει. Να βρει δουλειά, βέβαια, η τράπεζα δεν τον ξαναπήρε, ούτε για αστείο. Σαν αριστερό. Έτσι έγινε εκδότης. Τι? Ασχολήθηκε με τα βιβλία. Πώς λεγόταν ο εκδοτικός οίκος που έφτιαξε? Στην αρχή Πετρακόπουλος Περικλής, μετά Δίβρης. Εγώ ασχολήθηκα με τις μεταφράσεις. Έκανε κάποιες μεταφράσεις από Ιταλικά και Γαλλικά. Πολλές μεταφράσεις. Το Καλημέρα Θλίψη, του Πιτιγκρίλη, το Ζώνη της Αγνώ. Πολλά βιβλία, ούτε τα θυμάμαι πια πόσα έχω μεταφράσει. Τα μετέφραζα στο σπίτι μου, κατάλαβες, το Ματία Σαντόρφ του Βέρν, πολλά. Και ασχολήθηκε πια με τα βιβλία, διότι δεν μπορούσε να βρει δουλειά. Ούτε σαν υπάλληλος, ούτε. Μετά που ήρθε ο Παπανδρέου, αναγνώρισε την Εθνική Αντίσταση, ο Μαγκάκης σαν διοικητής της Εθνικής τους χάρισε 15 χρόνια και τα λοιπά, πλήρωσε και όλες τις εισφορές ο άντρας μου. Γιατί δεν ήταν σε άλλο ταμείο, ΑΕΚΑ ή ΜΗΚΑ, γιατί δεν δούλευε σε κανέναν. Και έτσι τώρα είναι πάλι συνταξιούχος της Εθνικής, σαν κανονικός συνταξιούχος της Εθνικής. Μου είπατε ότι εργαστήκατε μαζί με τον σύζυγό σας. Εγώ δεν εργάστηκα, έκανα μεταφράσεις σε άλλους εκδότες. Και με τον. Ένα από τα τελευταία του βιβλία εδώ, Ο Θησαυρός των Αλχημιστών, το μετέφρασα εγώ. Ο άντρας μου έβγαζε το λεξικό, το αγγλοελληνικό, το ελληνοαγγλικό, το γαλλικό, το ελληνογαλλικό, το γαλλοελληνικό, ιταλικά, λεξικά κτλ. Εγώ μετέφραζα άλλων εκδοτών βιβλία. Και του μετέφρασα και το τελευταίο αυτό από αυτά που έχει βγάλει την καταγωγή του χριστιανισμού. Την πρώτη σας κόρη πώς την λέγανε? Αγλαία. Ελένη. Αγλαία Ελένη.
Πόσα παιδιά αποκτήσατε από το γάμο σας? Εγώ απέκτησα 3 παιδιά. Την Αγλαία Ελένη, τον Νίκο. Πότε αποκτήσατε τον Νίκο? Τον Νίκο τον απέκτησα όταν πιάσανε τον άντρα μου στην Ιερά Πέτρα. Ήμουν 3 μηνών. Η Ιερά Πέτρα που βρίσκεται? Στην Κρήτη. Που τον πιάσανε και τον δικάσανε 15 χρόνια. Τον βάφτισα 5 χρονών γιατί ήταν φυλακή ο μπαμπάς του. Και όταν βγήκε τον βάφτισα. Και μετά 19 χρόνια έκανε το μάξι. 3 παιδιά, 2 αγόρια και ένα κορίτσι έχω. Στα παιδιά σας δώσατε εβραϊκή? Όχι, όχι, ούτε χριστιανική ούτε εβραϊκή, τίποτα δεν έδωσα. Ο άλλος όμως, ο μικρός, είχε φαίνεται το γονίδιο. Τι εννοείτε? Εννοώ ότι πάντα ενδιαφερόταν. Είχε και πολλή αντινομία στη θεία του, την αδερφή μου. Η οποία θεία του 12 χρονών τον έστειλε στο Ισραήλ, στην αδερφή μου. Έμαθε εβραϊκά καταρχήν αμέσως. Μετά, όταν τελείωσε το γυμνάσιο, και αυτός πήγε στην Ιταλική σχολή. Στο δημοτικό πήγε στο 300, στο δημόσιο. Στο γυμνάσιο πήγε στην Ιταλική σχολή. Μόλις τελείωσε το λύκειο, πήγε στο κιμπούτς. Τι είναι το κιμπούτς? Τα κιμπούτς είναι κάτι στο Ισραήλ, αγροκτήματα, ας πούμε, που δουλεύεις. Μπορώ να σου πω ότι είναι μαρξιστικές θεωρίες εκεί πέρα μέσα. Δηλαδή, δουλεύουν όλοι για όλους. Και μέσω της αδελφής μου καταφέραμε και τον στείλαμε στο Ραμάτε Νταβίντ, λεγόταν μάλιστα το κιμπούτς. Έκατσε 6 μήνες, πήγε λίγο στο στρατό τον Εβραϊκό και μετά ήρθε εδώ. Έπιασε δουλειά στην Ελλάλ. Μετά όταν παντρεύτηκε έφυγε και δουλεύει στον πεθερό του. Παντρεύτηκε χριστιανή ή Εβραία? Όχι, Εβραία. Έγινε Εβραίος αυτός. Τι αισθανθήκατε όταν ο γιος σας έγινε Εβραίος? Τίποτε. Δεν με πείραξε. Τίποτα δεν έμεινε. Απλώς η κουνιά δεν με χωρώνει και λέει, πήραμε μία, δώσαμε έναν, είμαστε πάτσι. Εγγόνια έχετε? Έχω. Έχω 2 αγόρια από τον Νίκο, τον Περικλή και τον Σταύρο, ο οποίος ένας είναι φαντάρος, όλος θα πάει τώρα, και το μικρό τον Σόλωνα από τον Μάξ, που είναι 2,5. Τα άλλα σας παιδιά, εκτός από τον Μάξ. Η κόρη μου παντρεύτηκε και χώρισε, δεν είχε παιδιά. Τα άλλα σας παιδιά, πώς αντιμετωπίζουν το θέμα του εβραϊσμού? Ποτέ δεν είχα τέτοιο πρόβλημα με τα παιδιά μου και τα λοιπά. Δεν είχα πρόβλημα, ας πούμε. Ίσως επειδή εγώ δεν ήμουν και πολύ φανατισμένη, ούτε ως χριστιανή, ούτε ως εβραία. Δεν είχα όμως πρόβλημα. Δεν είχα πρόβλημα. Γιατί θέλησατε να δώσετε συνέντευξη σήμερα? Τώρα να σου πω την αλήθεια. Γιατί με αναγκάσατε. Σε ρώτησα. Μου είπες ναι. Εάν δεν μου λέγατε να δώσω, δεν θα έδινα. Έχετε κάποιο μήνυμα να δώσετε στα παιδιά σας και στα εγγόνια σας? Έχω κάποιο μήνυμα. Να σου πω την αλήθεια, μου φοβάμαι λίγο με αυτή την συνέντευξη. Μην πληρώσουν κι αυτοί όπως πληρώσαν οι άλλοι. Δικιά μου την θρησκεία. Δηλαδή, μήπως πληρώσουν κι αυτοί το ότι εγώ είμαι Εβραία και πληρώσουν αυτοί, αν τους δούνε. Για να είμαι ειλικρινής, δηλαδή. Δεν θα ήθελα δηλαδή να πάθουν τίποτα κακό εξαιτίας μου. Εγώ ό,τι έπαθα, το έπαθα, ήμουνα, τέλειωσε. Αυτοί όμως δεν χρωστάνε τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Λοιπόν, ο πατέρας μου είναι στην πρώτη φωτογραφία. Αυτός πρέπει να είναι κατά τη διάρκεια του πολέμου. Μπορώ να σου πω τώρα. Τι να σου πω. Ίσως και λίγο πριν. 38-40. Εκεί γύρω. Η μητέρα μου πρέπει να είναι πολύ παλιά. Εγώ είμαι αυτή. Τι να σου πω. Γύρω στο 36-37. 38. Δεν ξέρω. Εκεί πρέπει να είμαι. Αλλά όχι, δεν μπορεί να είμαι. Πιο μεγάλη πρέπει να είμαι. Δεν θα είμαι μόνο 14 χρονών εδώ. Πρέπει να είμαι παραπάνω. Βάλε 38, ξέρω. Ναι.
Λοιπόν, ο πρώτος είναι ο Θόδωρος ο Πετρακόπουλος, κουνιάδος μου. Η δεύτερη είναι η Νίνα η Σαπουνάκη, νυν συνηφάδα μου. Νυν Πετρακοπούλου. Η τρίτη είναι μια φίλη, η Κούλα η Μιχαήλη. Ο άλλος είναι ο Πέτρος ο Σαπουνάκης, αδελφός της Νίνας. Η από κάτω είναι η Νίνα η Σαραϊντάρη, ξαδέλφη της. Ο άντρας μου και εγώ. Το 1942. Εγώ είμαι αυτή, γύρω στο 52-1953.